Το θέμα της κουκούλας που στηρίζεται στον αντιτρομοκρατικό νόμο που έχουν ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εκεί στηρίζεται. Άρα λοιπόν το θέμα της κουκούλας είναι κάτι που ανεπίτρεπτο να το πω έτσι, δεν προστατεύει το μάρτυρα, η επώνυμη κατάθεση είναι αυτή που μπορεί να το προστατέψει και εμείς από την αρχή, αν θέλετε, είχαμε πει ότι αυτό το σκάνδαλο της Νοβάρτης πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος, σε όλες τις πτυχές του και να καταθέσουν όλοι χωρίς κουκούλα, με ανοιχτό πρόσωπο, για να ξέρουμε ποιος είναι και τι λέει. Είναι σκάνδαλο η Νοβάρτης? Μεγάλο σκάνδαλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανείς δεν το κρύβει. Και βέβαια το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι το φάρμακο είναι στα χέρια των πολυεθνικών εταιριών, το οποίο το πληρώνει ο λαός πολύ ακριβά ή ακόμα και το στερείται. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν που δεν μπορεί να αποκριβεί από τον λαό και ότι αυτό το σκάνδαλο, το ότι το φάρμακο είναι εμπόρευμα, είναι αποτέλεσμα των κυβερνήσεων εδώ, οι οποίες στηρίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους και στηρίζουν αυτή, αν θέλετε, την λογική, αυτή την πολιτική όπου το φάρμακο στερείται από το λαό μας. Το σκάνδαλο λοιπόν ο Δάρτης δεν θα διερευνηθεί. Γιατί θα καλυφθεί. Τα κόμματα αυτά τα οποία στηρίζουν αυτή την πολιτική δεν θέλουν τη διερεύνηση. Αυτή που θέλει ο λαός να δει πίσω από την Νοβάρτης, πίσω από αυτό το σκάνδαλο που βγήκε λόγω των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών μεταξύ των εταιριών, τι κρύβεται και πώς πληρώνει ο λαός αυτή τη λειτουργία του συστήματος. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ καλεί το λαό να αγωνιστεί για φάρμακο δωρεάν, να αγωνιστεί αυτό που λέμε εμείς για κοινωνικοποίηση αυτού του αγαθού που θα πρέπει να είναι δωρεάν και προσβάσιμο σε όλους. Το φάρμακο είναι φάρμακο. Δεν μπορεί να το στερείται κανείς. Και αυτές οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τον τόπο έχουν μεγάλες ευθύνες το ότι σήμερα καρκινοπαθείς δεν μπορούν να έχουν το φάρμακό τους. Ότι σήμερα άνθρωποι με σκλήση κατά πλάκας, με τέτοιες ασθένειες που έχουν ανάγκη το φάρμακο, το στερούνται. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μεγαλύτερο, αν θέλετε, σκάνδαλο και σε αυτό ο λαός πρέπει να δώσει την απάντηση. Εμείς ό,τι μας αφορά και εχθές καλέσαμε εδώ να αρθεί η προστασία των μαρτύρων. Αυτό που λένε θα το ότι δούμε, πρέπει γιατί να είναι με την κουκούλα. Υπάρχει η κατάθεση σήμερα της κυρίας Κελέση, να δούμε αν θα πάει, αν θα επιλέξει αυτή να μην πάει. Αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ, την εκφράσαμε και εχθές, πέρα από την αρχή που αν θες συγκροτήθηκε η Προαναγκαστική Επιτροπή, την εκφράσαμε και εχθές, σε αυτή επιμένουμε και θα πρέπει ο καθένας επώνυμα να καταθέτει και να λέει αυτά που γνωρίζει για το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Κατηγορούν το ΠΑΜΕ ότι ουσιαστικά χθες δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους Αθηναίους, κυρίως μάλιστα με την φνηδιαστική απεργία στο Προαστιακό, όπου για πολλούς δεν ήταν απεργία, ήταν ουσιαστικά μια κατάληψη κάποιων συνδικαλιστών που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, από ό,τι έχω καταλάβει, που μπλόκαραν τα τρένα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό του Προαστιακού δεν έχει να κάνει με το ΠΑΜΕ. Στον Προαστιακό η πλειοψηφία είναι η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εκεί δεν έγινε κατάληψη. Ήταν δύο άτομα στο ΡΕΝΤΙ, όπως λέει και η Ομοσπονδία του ΟΣΕ. Δύο άτομα ήταν τα οποία ενημέρωναν για την απεργία. Δύο άτομα κάνουν κατάληψη. Αποφάσισαν τα σωματεία. Η απεργία ήταν γνωστή από τις 5 Φεβάρι. Και ήταν για ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά τους πάντες. Τους συνταξιούχους, αυτούς που βγήκαν πριν χρόνια, αυτούς που θα βγουν τώρα και αυτούς που θα βγουν μελλοντικά. Ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι ανδροστρωτήρας, το οποίο αν θέλετε οδηγεί στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα την πλειοψηφία του λαού μας. Ένα νομοσχέδιο που επανανομοθετεί το νόμο του Κατρούγκαλου και ισοπεδώνει συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές. Εμείς καταλάβαμε ότι ήταν λοιπόν για το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου πάντως η απεργιακή κινητοποίηση. Ακούστε, χθες. Ναι, και γιατί αυτόν τον και νόμο. Επειδή εμείς το παίξαμε εδώ, ακόμα και το σποτάκι του ΠΑΜΕ ναι. είχε πρωταγωνιστεί τον κύριο Κατρούγκαλο με αφορμή γιατί το ατύχημα. Το νομοσχέδιο αυτό είναι νομοσχέδιο Βρούτσι Κατρούγκαλου τώρα πια. Κατρούγκαλου, Βρούτσι Κατρούγκαλου, όπως και να το ονομάζεται. Όπως και να το ονομάζεται. Γιατί η βάση του, επειδή εγώ είμαι στην Επιτροπή και σήμερα θα διερευνηθεί, 104 άρθρα, η πλειοψηφία τους είναι η βάση, ο νόμος του Κατρούγκαλου. Και τι κάνει, έρχεται να διορθώσει κάποια κενά. Ενώ έλεγε η Νέα Δημοκρατία θα καταργήσει το νόμο του Κατρούγκαλου, έτσι πήρε τις εκλογές. Όχι μόνο δεν του καταργεί,
τον νομιμοποιεί, τον επανανομοθετεί και ορισμένα κενά, νομικά κενά που υπήρχαν, αυτά που το Συμβούλιο της Επικρατείας έλεγε, έρχεται να τα λύσει. Και τι να κάνει, να πάει ακόμη παραπέρα, να ολοκληρώσει, αν θέλετε, την ανατροπή του αυτού του χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης που είχαν προσδώσει οι αγώνες του λαού μας και να ιδιωτικοποιήσει ουσιαστικά την κοινωνική ασφάλιση. Οι εισφορές. Αν ήταν γνωστή η απεργιακή κινητοποίηση, πάντως, επειδή σας ακούω να το λέτε. Από τις 5 Φλεβάρι. Δεν θα είχαμε κανένα απολύτως λόγο να το πούμε εχθές. Ναι. Όπως είπαμε και τις κινητοποίησεις που είχαν άλλοι κλάδοι. Κύριε Πιταρά, και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μόνο που δεν είπαμε ήταν για το προαστιακό και τα τρένα. Λοιπόν, πώς γίνεται να ήταν γνωστό και εμείς δηλαδή το αποκρύψαμε. Εδώ λοιπόν η διοίκηση της Τρενοσέ, όπως και η Ομοσπονδία των Εργαζομένων, έχουν τη μεγάλη ευθύνη. Τα σωματεία είχαν πάρει απόφαση συμμετοχής στην απεργία. Τα σωματεία. Εξάλλου, τα εργατικά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά αποφάσισαν την κινητοποίηση από τις αρχές του Φλεβάρι. Και αυτά οι σταθμάρχες και οι κλειδούχοι. Καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους. Και οι σταθμάρχες πήραν απόφαση να συμμετέχουν στην απεργία. Το ότι η Ομοσπονδία, η οποία ελέγχεται από τη ΔΑΚΕ, από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, το ότι η διοίκηση της Τρενοσέ ήθελε να προβοκάρει αυτόν τον αγώνα, ήθελε να σπάσει την απεργία, αυτό δεν πάει να πει ότι εφηνδίασαν οι εργαζόμενοι. Η γνώμη μου είναι ότι όταν μπλοκάρεις και κλείνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν πλήττεις τον καπιταλισμό, δεν πλήττεις άλλο τάξη. Πλήττεις τον κακομοίρητο με καραματιάρι, ο οποίος δεν μπορεί να πάει στη δουλειά και ταλαιπωρείται. Κύριε Κοταρίδη, εχθές ήταν μια απεργία που την υποκίνησε η πολιτική της κυβέρνησης. Αυτή που ισοπεδώνει τα πάντα. Αυτή βγάζει στο δρόμο τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους, τους αυταπασχολούμενους, τους επιστήμονες. Αυτή που φέρνει σήμερα ένα νομοσχέδιο, αυτό που είπαμε, ότι ο νόμος του Κατρούγκαλου ήταν αυτός που, αν θέλετε, το κίνημα το ίδιο, βγήκε στους δρόμους με απεργίες και όλοι, οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι επιστήμονες, θυμάστε που λέγανε το κίνημα της γραβάτας, έτσι δεν είναι. Όλοι ήταν στους δρόμους ενάντια σε αυτή την ισοπαίδωση που έφερε ο νόμος του Κατρούγκαλου. Και τώρα λοιπόν ο κόσμος είναι στο δρόμο. Άρα. Γιατί ο Βρούτσης τι κάνει, είναι ο καλύτερος, αν θέλετε, υποστηρικτής του νόμου του Κατρούγκαλου με αυτό το νομοσχέδιο και της ιδιωτικοποίησης. Άρα. Τους τρεις πυλώνες, το μοντέλο Πινοσέτ. Αυτό εφαρμόζεται. Και ο Πινοσέτ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο δικτάκτορας της Χιλής. Αυτόν τον νόμο, γνωρίζει, αν δεν τη στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, το είπε ο Καραγκούνης ένα διάστημα πιο μπροστά. Τώρα πια δεν το λέει, γιατί έρχεται και το λέει με άλλο τρόπο, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο ο ίδιος ο κύριος Βρούτσης. Είναι γνωστό ότι οι αστικές κυβερνήσεις εχθρεύονται τους αγώνες των εργαζομένων, γιατί υπηρετούν ακριβώς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και μιλούν για εργατοπατέρες κτλ. Ο κύριος Βρούτσης ήταν πρόεδρος της ΔΑΚΕ όταν ήταν στους εφοριακούς. Και μάλιστα με ανάθεση του καθήκοντος για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό ποιοι είναι οι εργατοπατέρες. Είναι αυτοί που είναι στο σβέρκο της εργατικής τάξης, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, που την έχουν ονομάσει εργαζόμενοι στην εργασιακή μαφία. Η οποία θα κάνει συνέδριο, παρουσία των ΜΑΤ, παρουσία του Πρωθυπουργού, παρουσία του εισαγγελέα, παρουσία του προστασία του πολίτη. Για να στηρίξουν αυτή τη μαφία, η οποία εχθές έκανε απεργοσπασία, προσπάθησε να χτυπήσει όμως η απεργία. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία, οι συγκεντρώσεις ήταν διπλάσιες και ο λαός έδωσε απάντηση εχθές στην κυβέρνηση. Στον νόμο και στην πολιτική. Η εργατική τάξη. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι βεβαίως δεν δώσανε. Κύριε Κατσόδη, 30 δεύτερα είπαμε. Το πάμε. Λοιπόν, κάνατε πολύ καλά και ευχαριστούμε που αναφερθήκατε στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, το οποίο μάλλον θα γίνει. Και αν θέλετε, μία μέρα να έρθετε εδώ με τον κύριο Παναγόπουλο να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Θα το αφήσετε να γίνει το συνέδριο. Και να δούμε το τι είχε γίνει στο προηγούμενο συνέδριο. Θα αφήσετε το συνέδριο. Και αν θα γίνει αυτό. Εγώ είμαι αντιπρόσωπο στη ΓΕΣΕ, προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, το όπως λένε εδώ. Λοιπόν, και ξέρετε. Το ξέρετε βεβαίως. Και ξέρετε ότι εμείς θέλουμε να γίνει συνέδριο. Αλλά με τους πραγματικούς αντιπρόσωπους. Είναι 53 σήμερα. 53 αντιπρόσωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό το συνέδριο πάει να γίνει τώρα. Ακούστε. Σας λέω ότι εμείς θέλουμε να γίνει συνέδριο με τους πραγματικούς αντιπρόσωπους. Πάει να γίνει με κάποιους άλλους τώρα που εσείς δεν θεωρείτε πραγματικούς. Όχι, άμα γίνει με άλλους θα γίνει. Αυτό λέω. Με άλλους. Θα γίνει με τους 53, με τους νόθους. Άρα δεν θα γίνει με τους μαϊμούδες. Λοιπόν, όχι σαν κινήσεις και να φέρουν.